Έχετε πρόβλημα με το αυτοκίνητό σας? Το πήρατε από το σέρβις, αλλά συνεχίζει να διαμαρτύρεται? Μα έχετε μιλήσει με τον ειδικό? Αν όχι, ελάτε στο εξειδικευμένο συνεργείο Ρενό Βασίλης Γιάνναρος. Μόνο εδώ μπορείτε να έχετε λεπτομερή περιγραφή της κατάστασης του αυτοκίνητου σας. Οι τεχνικοί μας βρίσκονται κάθε στιγμή κοντά σας για να εξηγήσουν, να καθοδηγήσουν, να λύσουν το πρόβλημά σας. Ρενό Βασίλης Γιάνναρος. Ακτίδη Μέων 137 έναντι Village Park. Τηλέφωνο 2610 525 779. Ρενό Βασίλης Γιάνναρος. Παντού, πάντα κοντά σας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι ειδήσεις της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας από την τηλεόραση του Best. Σοκ προκαλεί το περιστατικό του θανάσιμου τραυματισμού του 58χρονου Δημήτρη Γραμματίκα στην ακτή Δημαίων χθες το βράδυ. Το δυστύχημα γύρισε σοβαρά ζητήματα για το κατά πόσο η Πάτρα παραμένει μια πόλη φιλική προς το ποδήλατο, αλλά και κατά πόσο οι οδηγοί σέβονται τους χρήστες ποδηλάτων. Το χθεσινό δυστύχημα, το τραγικό αυτό δυστύχημα που συνέβη σε ένα κεντρικό δρόμο της πόλης μας, αφαίρεσε ζωή από έναν παλιό φίλο συναγωνιστή, τον Δημήτρη Γραμματίκα, και τον αφαίρεσε σε ένα εξαιρετικά τραγικό τρόπο. Την ώρα που είχε βγει τη βόλτα του με το ποδήλατό του και κινεί το με σχετικά ασφάλεια στη δεξιά μεριά του δρόμου, συνέβη αυτό το απίθανο ατύχημα, και λίγο η ταχύτητα, λίγο η προσεξία των υπολείπων του στέρισε τη ζωή του Δημήτρη Γραμματίκα. Προφανώς δεν γίνεται το ποδήλατο ο ένοχος, σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον. Ο άνθρωπος έχει βγει τηρώντας κανόνες στη δεξιά του μεριά, στο χώρο που του δίνει το δικαίωμα να κυκλοφορεί και ο νόμος και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Δυστυχώς όμως η ταχύτητα και η προεξία οδηγήσαν τον Δημήτρη Γραμματίκα στο θάνατο. Θέλει προσοχή. Θέλει προσοχή όμως από όλους τους εμπλεκόμενους. Οι ποδηλάτες 100 φορές προσοχή παραπάνω, γιατί κινούνται σε ένα όχημα κι αυτοί, το οποίο όμως είναι αυτοκινούμενο. Είσαι ο ίδιος που δίνεις την όθεση και ο ίδιος κρατάς τις ισορροπίες σου κτλ. Το μηχανάκι, το αυτοκίνητο είναι πιο ασφαλή μέσα, με την έννοια ότι έχουν την υποδύναμη και την όθεση που σου δίνει μια μηχανή. Γι' αυτό λοιπόν οι ποδηλάτες πρέπει να κοιτάμε σαν να έχουμε ένα ραντάρ γύρω-γύρω για να προσέχουμε 100 φορές παραπάνω. Όχι στη συγκεκριμένη περίπτωση, το γενικεύω. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορούσε να κάνει τίποτα ο ποδηλάτης. Ήταν τέτοια η διαδικασία με την οποία εξελίχθηκε το ατύχημα, που πιστεύω και πεζός να ήταν στη συγκεκριμένη περίπτωση θα τον είχαν δολοφονήσει με τον τρόπο που έγινε η εξέλιξη. Αλλά οι ποδηλάτες τηρούμε τους κανόνες. Αυτό πρέπει να το προσέχουμε πάρα πολύ. Υπάρχουν stop, υπάρχουν κόκκινα, υπάρχουν μονόδρομοι. Δεν σημαίνει ότι οι ποδηλάτες τα παραβιάζει αυτά, γιατί υπάρχει ένα ποσοστό, έστω και μικρό ποσοστό, το οποίο ξεχνάει εντελώς ότι στο ποδήλατο πάνω είμαστε όπως και οι υπόλοιποι, κινούνται σε ένα όχημα. Είναι όχημα που κινείται με όρους του κοκ. Και το όχημα που ονομάζεται ποδήλατο μπορεί να μην έχουμε αριθμό πίσω, αλλά ο ποδηλάτης έχει ευθύνη και πάνω του νόμου. Ποδηλάτης λοιπόν, το 58χρονος Δημήτρης Γραμματίκας. Σωτήρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Το τραγικό τροχαίο έχει επισκιάσει την επικαιρότητα σήμερα στην Πάτρα και αποτελεί και αντικείμενο συζήτησης με αφορμή τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε. Προφανώς. Και εδώ, από αυτό το τραγικό περιστατικό, αναδεικνύεται για μία ακόμα φορά ο βαθμός επικινδυνότητας της ακτής Δημαίων, αυτό το οδικό άξονα, από τον οποίο όσοι περνάμε καθημερινά ή μια στο τόσο, βλέπουμε σε κάποια σημεία του φαναράκια, μαρτυρίες δηλαδή, όπου στα συγκεκριμένα σημεία δείχνουν ότι έχουν συμβεί στο παρελθόν θανατηφόρα τροχιά δυστυχήματα. Είναι σίγουρα αυτό ένα στοιχείο που αναδεικνύει την επικινδυνότητα του δρόμου, αλλά μην ξεχνάμε ότι αυτό δεν αναιρεί το γεγονός ότι τα τροχιά δυστυχήματα κατά κύριο λόγο είναι συνέπεια της ανθρώπινης συμπεριφοράς. Και επειδή βρεθήκαμε στο σημείο αυτού του τροχαίου δυστυχήματος χθες το βράδυ, μπορούμε να πούμε ότι τουλάχιστον και με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε και η τροχαία, η αστυνομία, φαίνεται ότι και αυτό το περιστατικό, το θανατηφόρο τροχαίο, προκύπτει ότι ήταν αποτέλεσμα ανθρώπινων συμπεριφορών, είτε από τη μία πλευρά του οδηγού, είτε από την άλλη κάποιου πεζού που έτυχε να περνάει εκείνη τη στιγμή από το σημείο και να δημιουργήθηκε όλη αυτή η κατάσταση. Πάντως είναι γεγονός ότι ο δρόμος έχει υψηλό βαθμό επικινδυνότητας, ευνοεί στην ανάπτυξη υψηλών ταχυτήτων. Υπάρχουν διπλοπαρκαρισμένα αυτοκίνητα σε πολύ μεγάλο μήκος αυτού του δρόμου, ενώ δεν θα έπρεπε.
Είναι εν ολίγης στην ουσία ένας δρόμος ταχείας κυκλοφορίας, όπως φαίνεται από την καθημερινή πρακτική, και γεγονός που πρέπει να μας επιβάλλει σε όλους, είτε είμαστε στη θέση του οδηγού πίσω από το τιμόνι ενός αυτοκινήτου, είτε στη θέση του πεζού, πολύ μεγάλο βαθμό εγρήγορσης και προσοχής, γιατί βλέπουμε πώς καταλήγουν ορισμένες φορές, πώς καταλήγει η όλη κατάσταση και αν δεν είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Η περιπέτεια όμως για τον άτυχο ποδηλάτη συνεχίζεται, ναι. Σωτήρη, καθώς θα καθυστερήσει και η κηδεία του. Ναι. Έχει ανακοινωθεί ήδη, να πούμε ότι τις τελευταίες ώρες ανακοινώθηκε από την οικογένεια ότι η κηδεία του Δημήτρη Γραμματίκα θα τελεστεί αύριο στις 4 το απόγευμα. Ο λόγος της καθυστέρησης αυτής της 24ωρης καθυστέρησης είναι το γεγονός ότι το νεκροτομείο του νοσοκομείου στο Ρείο παρέμεινε σήμερα κλειστό για λόγους απολίμανσης, όπως μάθαμε. Με όλη αυτή την κατάσταση που επικρατεί γύρω από το θέμα του κορονοϊού, είναι πλάκι, μπλέχθηκε σε όλη αυτή την ταλαιπωρία και η οικογένεια με θύμα τον Δημήτρη Γραμματίκα, γιατί γινόταν στο νεκροτομείο απολίμανση για ένα περιστατικό που είχε προηγηθεί με COVID, επειδή η οικογένεια αμφισβήτησε. Έχουμε ένα ακόμα περιστατικό αμφισβήτησης θανάτου λόγω COVID και η οικογένεια ζήτησε και πήρε μάλιστα εντολή για την διεξαγωγή διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής, και όπως καταλαβαίνεις, μετά από κάθε τέτοια διαδικασία ακολουθεί υποχρεωτικά από το πρωτόκολλο απολίμανση του χώρου, μάλιστα, προκειμένου να μην υπάρξει περίπτωση εξάπλωση του κορονοϊού. Θα τα πούμε και στη συνέχεια, Σωτήρη, για άλλα θέματα. Εμείς όμως να μείνουμε στο ίδιο θέμα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε αμέσως να μιλήσουμε με τον κύριο Κωνσταντίνο Τζουβέκα, οδηγό ταξί, αυτοκινητιστή. Κύριε Τζουβέκα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, καλησπέρα. Με αφορμή το χθεσινό τροχαίο δυστύχημα, κύριε Τζουβέκα, εμείς λέμε ποδηλάτες, αυτοκίνητα, δίκυκλα και πεζοί όλοι μαζί στην Πάτρα, και κατά πόσο φιλική είναι η Πάτρα προς τους ποδηλάτες. Εσείς κυκλοφορείτε σχεδόν 24 ώρες το 24ωρο και νομίζω ότι μπορείτε να μας δώσετε και την εικόνα που επικρατεί. Η πόλη είναι εχθρική σε τέτοιου είδους τάσεις και σε τέτοιου είδους κυκλοφορία. Δηλαδή είναι θέμα τύχης ότι, και κακώς που θα το πω, αλλά δυστυχώς είναι η πραγματικότητα, είναι θέμα τύχης ότι δεν έχουμε κάθε μέρα και από ένα τέτοιο συμβάν. Σε μια πόλη που δεν έχει καμία οδική συμπεριφορά, καμία οδική συμπεριφορά, όλοι μας, και οι οδηγοί των οχημάτων και οι οδηγοί βαρέων οχημάτων και οι δικυκλιστές και οι ποδηλάτες, τώρα έχουν μπει οι χειριστές με τα πατίνια και τα skateboard. Όλοι αυτοί λοιπόν βρίσκονται σε έναν αχταρμά, όλοι μαζί, και όποιος πρόλαβε τον κύριο είδε. Δεν είναι καθόλου υπερβολή αυτό που θα σας πω. Και εμείς ερχόμαστε καθημερινά αντιμέτωποι με τέτοιου είδους περιστατικά, γιατί όπως καταλαβαίνετε κινούμαστε στο κέντρο της πόλης. Δυστυχώς χάθηκε ένας νέος άνθρωπος, ο οποίος πιθανόν να είχε και όλα τα μέτρα ασφαλείας, δηλαδή να είχε φώτα χωρίς να ξέρουμε γιατί δεν ήμασταν μπροστά, να είχε φώτα μπρος πίσω. Αλλά σε μία τόσο επικίνδυνη οδό, όπως είναι η ακτή Δημαίων, αλλά ακόμα και στο κέντρο της πόλης, γιατί ξέρετε, οι δικυκλιστές είναι εντελώς εκτεθειμένοι σε οποιοδήποτε κίνδυνο. Δυστυχώς θα γινόταν αυτό αργά ή γρήγορα. Στην πόλη μέσα όλοι είμαστε μαζί, φορτηγά, οδηγοί οχημάτων, οι οποίοι δεν έχουμε καμία οδική συμπεριφορά, και βέβαια εκτός από τις ευθύνες τις ατομικές και τις προσωπικές που μπορεί να έχει ο οδηγός οποιοδήποτε οχήματος, η πόλη είναι εντελώς εχθρική σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Ακόμα και ο ποδηλατόδρομος, ένα μικρό σχόλιο αν μου επιτρέπετε, βεβαίως, ακόμα και ο ποδηλατόδρομος, ο οποίος είναι υποκατασκευή, εγώ είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα λειτουργήσει. Αρκεί να σας πω εχθές, επειδή είμαι και εγώ πατέρας παιδιών, μικρών παιδιών που χρησιμοποιούν ποδήλατο, η απορία του γιού μου που πηγαίνει στην έκτη δημοτικών και γυρνάγαμε από μία βόλτα στην Όθωνο Σαμαλίας, μου λέει, όταν με ρώτησε τι είναι αυτό και του είπα είναι ο ποδηλατόδρομος, και μου λέει πώς είναι δυνατόν να είναι ένα ποδήλατο ανάμεσα σε γραμμές τρένου και σε οχήματα που εκεί αναπτύσσουν μεγάλη κυκλοφορία. Εσείς θα μπορούσατε να του το απαντήσετε? Είναι μια εύλογη απορία. Αν θα είναι ασφαλές το παιδί να κυκλοφορήσει, ή και ο μεγάλος και ο ενήλικας, ακόμα και ο επαγγελματίας ποδηλατιστής, θα μπορεί να διέρχεται με ασφάλεια με τον τρόπο που πάνε να φτιάξουν τον ποδηλατόδρομο. Υπάρχουν ερωτηματικά που
χρήζουν απαντήσεων, κύριε Τζουβέκα, σίγουρα. Αυτό όμως που μπορούμε να πούμε είναι ότι έστω και αν αυτός ο ποδηλατόδρομος λειτουργήσει με τις καλύτερες προϋποθέσεις, είναι ασφαλής. Μέχρι τότε όμως, πού πρέπει να κινούνται τα ποδήλατα? Γιατί είπατε και εσείς στην αρχή ότι στην ακτή, η ακτή Δημαίων είναι απαγορευτική για ποδηλάτες. Χωρίς να λέμε ότι για το χθεσινό τροχαίο έφταιγε ο ποδηλάτης. Όχι βέβαια, όχι βέβαια, μα το είπα και εγώ νωρίτερα. Χωρίς εμείς δεν είμαστε, δεν θα κάνουμε τη δουλειά της αστυνομίας και δεν θα αναλάβουμε τέτοιου είδους ευθύνες. Αλλά σε μία οδό ή σε μία πόλη η οποία τα όρια της μπορούν να ξεκινάνε από τα Ζαρουχλέικα μέχρι και πριν την Μπλας, η οποία είναι παντού διπλοπαρκαρισμένη, παντού, όποιοι δρόμοι και να κοιτάξετε, δεν υπάρχει ένας δρόμος που να τηρεί αυτά τα συγκεκριμένα κριτήρια που πρέπει να είναι. Είναι παντού διπλοπαρκαρισμένη, ξεπαρκάρουν, παρκάρουν, με αλάρμ, χωρίς αλάρμ. Φανταστείτε τώρα έναν ποδηλάτη ο οποίος θέλει να περάσει από τη μία μεριά στην άλλη. Δεν θα κάνει παράκαμψη αναγκαστικά, γιατί στο πεζοδρόμιο, όπου υπάρχει πεζοδρόμιο και όπου είναι ελεύθερο, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να περάσει. Φανταστείτε να χρειάζεται να βγει, να κάνει παράκαμψη ή να κάνει έναν αιγμό και να έρχεται το αυτοκίνητο το διερχόμενο. Δηλαδή είναι τρόμος, φόβος και τρόμος. Να δείτε τι γίνεται εκτός από τα ποδήλατα με τα σκέιτ στο κέντρο της πόλης. Πραγματικά έχετε δίκιο και σε αυτό. Εκεί τα σκέιτ μπορεί να σου εμφανιστούν μπροστά σου με μεγάλη ταχύτητα, να σου πεταχτούν από το πεζοδρόμιο. Τα παιδιά, δεν το λέω, ψάχνουν τρόπους να βγάλουν την ενέργειά τους, να βγάλουν όλα αυτά που κάνει τα παιδιά σε νεαρή ηλικία. Αλλά δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο επικίνδυνο είναι πρώτα για αυτά τα ίδια και μετά και για τους οδηγούς και για όλους. Δυστυχώς η πόλη δεν εξυπηρετεί σε τίποτα όλες αυτές τις δράσεις, δυστυχώς. Έχουν τις ευθύνες τους όλοι, όπως έχουμε τις ευθύνες μας τις ατομικές σαν οδηγοί, και ευθυνόμαστε για τυχόν ατυχήματα που προκαλούνται, αλλά και η πόλη δυστυχώς δεν έχει τίποτα από όλα αυτά. Μας έχουν προσφεράσει πολύ μικρότερες πόλεις στην Ελλάδα κιόλας. Να πάτε στα Τρίκαλα ή στην Λάρισα ή στην Καρδίτσα, θα πάθετε σοκ με πώς λειτουργούν εκεί και πώς είμαστε εμείς. Εμείς λες και είμαστε τριτοκοσμική πόλη. Να πάτε να δείτε στη γειτονική μας την Κύπρο, στη Λεμεσό και στην Λάρνακα, επειδή πρόσφατα επισκέφτηκα την Κύπρο, εκεί να δείτε πώς λειτουργούν οι ποδηλατόδρομοι, πώς συμπεριφέρονται τα ποδήλατα, τα πατίνια και όλα αυτά, και μου κάνει φοβερή εντύπωση. Μα δεν έχετε ταξιδέψει ένας χριστιανός από αυτούς που έχουν τις τύχες της πόλης, και δεν μιλάω για τώρα, μιλάω και για πιο παλιά, ίσως και για τους μεταγενέστερους, δεν μιλάω μόνο για τώρα. Μα δεν έχει ταξιδέψει ένας χριστιανός κάπου παραέξω να δει πώς λειτουργούν όλα αυτά. Μιλάμε για το 2021 να γίνεται θανατηφόρο τροχαίο σε κεντρική οδό με ποδηλάτη. Είναι απίστευτα πράγματα αυτά που συμβαίνουν. Και εξοργίζομαι, επειδή όλοι μας θέλουμε να ζήσουμε σε μια καλύτερη πόλη, όλοι μας μοχθούμε και προσπαθούμε οι συνθήκες διαβίωσης να είναι καλύτερες και να γίνονται όλα αυτά τα πράγματα. Χρειάζεται λοιπόν και απαιτείται ένα σοβαρός σχεδιασμός για την Πάτρα. Ας ευχηθούμε ότι και το χθεσινό τροχαίο θα είναι η αφορμή να τα δούμε τα πράγματα λίγο διαφορετικά. Να σας ευχαριστήσω, κύριε Τζουβέκα. Και μία τελευταία σημείωση. Εάν δεν μπει μαθήματα οδικής συμπεριφοράς και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας στα σχολεία και από τα μικρά παιδιά που ξεκινάνε και κυκλοφορούν με το ποδήλατο για να γίνουν μετά οδηγοί, εάν δεν ξεκινήσουν αυτά από το σχολείο να γίνονται, δεν πρόκειται να γίνει ποτέ τίποτα. Εάν δεν μπουν κανόνες λειτουργίας στην πόλη, δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Και σας λέω, ειλικρινά σας μιλάω, είναι καθαρά θέμα τύχης που έχουμε θρηνήσει στην ουσία τους, δυστυχώς, αλλά αυτά τα συμβάντα είναι καθημερινά και είναι καθαρά θέμα τύχης που δεν έχουν χαθεί και άλλοι άνθρωποι στην άσφαλτο. Να σε ευχαριστήσω, κύριε Τζουβέκα. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν σε σχέση με αφορμή το τροχαίο και σε σχέση με την κατάσταση που επικρατεί στην Πάτρα, μια κατάσταση που όλοι βιώνουμε καθημερινά. Πάμε να δούμε τώρα τα υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας. Να έχουν την δυνατότητα να κινούνται ελεύθερα χωρίς περιορισμούς στους κλειστούς χώρους όσοι πελάτες έχουν εμβολιαστεί, ζητούν
ιδιοκτήτες καταστημάτων εστίασης. Οι έλεγχοι στην είσοδο μέχρι στιγμής διεξάγονται κανονικά, ωστόσο η ζήτηση για κλειστούς χώρους θα αυξάνει λόγω καιρού και θα υπάρξουν σοβαρά ζητήματα αναμονής. Οι πελάτες παραμένουν συνεργάσιμοι, δεν λείπουν όμως και οι παραφωνίες. Οι κλειστοί χώροι τελικά, όσο περνάει ο καιρός και αρχίζουμε και τους δουλεύουμε, βλέπουμε ότι θα έχουμε κάποια προβλήματα σε ό,τι αφορά την ποσόστοση και τον τρόπο που θα τους λειτουργήσουμε. Εμείς θα ζητάγαμε από την κυβέρνηση να μπούμε στο μοντέλο που ακολουθεί η Γερμανία, με πλήρως εμβολιασμένους όπως λέμε εδώ, αλλά μετά χωρίς κανέναν άλλο περιορισμό μέσα. Γιατί στην πράξη τα μαγαζιά που είναι διασκέδασης είναι πολύ δύσκολο να λειτουργήσουν με καθήμενους και με αποστάσεις στο μπαρ. Είναι φύση αδύνατον, άρα όλοι οι συνάδελφοι θα πρέπει είτε να μαλώνουν με τους πελάτες τους, είτε να κάνουν τους χωροφύλακες μέσα στα μαγαζιά τους. Και οι πελάτες με αποτέλεσμα να μην διασκεδάζουν και θα αρχίσουν να αποφεύγουν και αυτούς τους χώρους στο τέλος. Έχουμε δηλαδή τέτοια φαινόμενα σταδιακά, αρχίζουν σιγά σιγά να... Είναι λογικό. Προς το παρόν, επειδή ο καιρός μας ευνοεί, η μεγάλη πλειοψηφία του κόσμου είναι ακόμα σε εξωτερικούς χώρους, αλλά όσο αρχίζουν να λειτουργούν και οι εσωτερικοί, έχουμε κάποια τέτοια φαινόμενα. Θεωρώ ότι αφού ο κόσμος που μπαίνει είναι πλήρως εμβολιασμένος, θα πρέπει από εκεί και πέρα μετά να μην υπάρχουν μέσα άλλοι περιορισμοί. Από εκεί και πέρα εσείς έχετε δει, ψάχνοντας τους πελάτες, προσπαθώντας να δείτε αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι, έχετε δει κάποια φαινόμενα πλαστογραφίας, ενδεχομένως προσπάθειας να μπουν στο κατάστημα με πιστοποιητικά που δεν ισχύουν? Κοιτάξτε, από συναδέλφους που έχω μιλήσει έχουν υπάρξει τέτοια φαινόμενα. Οι έλεγχοι που γίνονται στις πόρτες είναι αρκετά καλοί στην πλειοψηφία των μαγαζιών. Λογικό είναι η νεολαία να θέλει με τον οποιοδήποτε τρόπο να ακολουθήσει την παρέα ή να μην σπάσει η παρέα και να μπει και ο ανεμβολίαστος. Εμείς λέμε ότι βοηθήστε μας, δείχνοντας κι εσείς οι πελάτες ατομική ευθύνη, ώστε να κρατήσουμε και τους χώρους ανοιχτούς και να μείνουμε κι εμείς και το προσωπικό υγιής, να μπορέσουμε σιγά σιγά να επανέλθουμε στην κανονικότητα που όλοι ξέρουμε και όλοι έχουμε. Αυτή η διάθεση υπάρχει από τον κόσμο, τι βλέπετε, ή δεν είναι και τόσο συνεργάσιμη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι είναι αρκετά συνεργάσιμη. Θεωρώ ότι έχει αρχίσει πάλι και ανεβαίνει και το ποσοστό των ατόμων που πάνε να εμβολιαστούν για να μπορέσουν και αυτοί επιτέλους να μην έχουν περιορισμούς. Είναι θετικό ότι στην πόλη έχουν γυρίσει φοιτητές που μας λείψανε, οι οποίοι είναι για τα μαγαζιά μας ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των πελατών. Θα δούμε πώς θα κινηθούν και τα ποσοστά των εμβολιασμών στους φοιτητές και ελπίζουμε σιγά σιγά όσο θα παγώνει ο καιρός να μπούμε μέσα να έχει ανέβει και το ποσοστό των εμβολιασμένων, να λειτουργήσουμε αυτό το χειμώνα τουλάχιστον, να μείνουμε ανοιχτοί και να λειτουργήσουμε. Βγήκε τελικά η απόφαση του Δικαστηρίου του Πύργου για τον γνωστό Τσολιά και αρνητή των μέτρων κατά της πανδημίας. Υπενθυμίζουμε ότι είναι ο πατέρας που εξύβρισε μέσω διαδικτύου τον Διευθυντή Δημοτικού Σχολείου του Σκουροχωρίου Ηλίας, όπου είναι εγγεγραμμένο το παιδί του. Ποια είναι λοιπόν η ποινή για τον Τσολιά? Πάμε στον Σωτήρη Παπανδρέου. Σωτήρη, ναι, βαριά η ποινή. Θα έλεγε κανείς, ανάλογα σε σχέση μάλλον με το αδίκημα για το οποίο κατηγορήθηκε. Να πούμε 14 μήνες με αναστολή, κατά συγχώνευση. Συγκεκριμένα πρόκειται για δύο ποινές, για δύο καταδίκες που έχει δεχθεί. Η μία αφορά στη μη χρήση μάσκας και η δεύτερη για εξύβριση. 12 μήνες συν 4 μήνες, 16, κατά συγχώνευση μειώνεται λίγο, πάει στις 14 μήνες με αναστολή, όπως είπαμε, και χρηματικό πρόστιμο για τη μη χρήση της μάσκας. Τα 300 ευρώ τα γνωστά δηλαδή, όπως ξέρουμε. Και βέβαια σήμερα ο γνωστός σε όλους μας και περιβόητος Τσολιάς, όπως βλέπουμε και στα πλάνα, δεν εμφανίστηκε στο δικαστήριο με τη φουστανέλα. Πήγε κανονικά. Πήγε με καθημερινή περιβολή. Προφανώς ήθελε να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του. Οι απόψεις που διατύπωσε και έξω από τα δικαστήρια προσυδειάζουν με έναν άνθρωπο αρνητή
της μάσκας και γενικώς των εμβολίων. Βέβαια προφασίστηκε ότι οι μάσκες που είχε μοιράσει πέρσι το Υπουργείο Παιδείας δεν προσφέρουν κανένας είδους προστασίας, ωστόσο αυτό δεν τον όθησε να προμηθεύσει την κόρη του, το παιδί του, με μια ασφαλή, όπως ο ίδιος θεωρεί, μάσκα. Αντιθέτως την έστειλε στο σχολείο, επέμενε να τη στείλει στο σχολείο χωρίς μάσκα, και καταλαβαίνεις ότι αυτό προκάλεσε την αντίδραση, την υπηρεσιακή αντίδραση εκ μέρους του διευθυντή, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο. Βέβαια ο διευθυντής του σχολείου έχει καταγγείλει, και όπως καταγγείλε και στο δικαστήριο, ότι σε σχέση με τον συγκεκριμένο γονέα είχε από πέρσι προστριβές και θέματα. Έχει και στο γραφείο του, όπως είπε σε δηλώσεις του, διάφορες επιστολές και με καταγγελίες εκ μέρους του συγκεκριμένου ατόμου, και η μήνυση υποβλήθηκε γιατί, όπως ισχυρίστηκε ο διευθυντής του σχολείου, δέχθηκε εξυβριστική συμπεριφορά στο διαδίκτυο από τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Βέβαια και ο ίδιος έχει μηνύσει το διευθυντή και η υπόθεση μάλλον θα συνεχιστεί σε κάποια άλλη αίθουσα, με αυτή τη φορά με την μήνυση που έχει υποβάλει ο ίδιος εναντίον του διευθυντή. Έληξε λοιπόν αυτή η ιστορία σήμερα με την κομική της διάσταση, η οποία εκ πρώτης όψης φαίνεται έτσι, αλλά υποκρύπτει και σοβαρότερα ζητήματα, γιατί έχει να κάνει με τη δημόσια υγεία, έχει να κάνει με την υγεία των μαθητών και γενικότερα με τις συμπεριφορές, όπως έχουμε δει να παρουσιάζονται το τελευταίο διάστημα με το άνοιγμα των σχολείων από μερίδα γονέων αρνητών που δεν θέλουν να δεχθούν ότι υπάρχει πρόβλημα με τον κορονοϊό. Και είναι αρκετοί, δυστυχώς. Δημιουργούνται προβλήματα με την διεξαγωγή των σχολείων. Θα τα πούμε, Σωτήρη, και πάλι. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να συνεχίσουμε. Αυξημένη κίνηση στις σχολές οδηγών μετά την άρση της καραντίνας. Δεκάδες νέοι επιδιώκουν να εκδώσουν δίπλωμα οδήγησης. Ωστόσο, όσοι είναι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να υποβάλλονται σε rapid test πριν από κάθε μάθημα, κάτι που συνεπάγεται μεγάλη οικονομική επιβάρυνση. Για να ενημερωθεί ο κόσμος, σύμφωνα με τη νέα ΚΙΑ, απαιτείται για να πραγματοποιηθούν τα πρακτικά και τα θεωρητικά μαθήματα να έχει πραγματοποιήσει ο μαθητής rapid test, ο υποψήφιος. Το rapid test είναι για μία εβδομάδα και κάνει ένα rapid test, παραδείγματος χάρη, τη Δευτέρα και μπορεί να κάνει θεωρητικά μαθήματα για την εβδομάδα Δευτέρα έως Παρασκευή. Για την επόμενη εβδομάδα χρειάζεται δεύτερο rapid test και ούτω καθεξής μέχρι να συμπληρωθούν οι 21 ώρες υποχρεωτικές θεωρίας, και το ίδιο ισχύει και για την οδήγηση, για τις 25 ώρες υποχρεωτικές της οδήγησης. Εξαιρούνται από τα rapid test αυτοί οι οποίοι έχουν εμβολιαστεί πλήρως, έχουν περάσει και 14 μέρες από τη δεύτερη δόση, και όσοι έχουν το πιστοποιητικό νόσησης. Το κόστος αυτό καθεαυτό στο δίπλωμα δεν ανεβαίνει, δεν επηρεάζει κάπου. Επηρεάζει ως rapid που είναι 10 ευρώ το ένα, το οποίο χρειάζεται ο μαθητής να κάνει. Εμείς, για να πω την αλήθεια, δεν αντιμετωπίζουμε ιδιαίτερο πρόβλημα ως κλάδος στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί οι περισσότεροι μαθητές που έχουμε και λόγω της αναμονής δεν σταματάνε στο rapid, δηλαδή προτιμούν να το κάνουν και να ολοκληρώσουν τη διαδικασία όταν περιμένουν τόσο πολύ διάστημα. Σύντο ότι, για να πω την αλήθεια, τα περισσότερα παιδιά, οι περισσότεροι μαθητές είναι εμβολιασμένοι, είτε έχουν νοσήσει, οπότε δεν χρειάζεται να κάνουν το rapid. Ακόμα και αυτοί οι οποίοι χρειάζεται να κάνουν το rapid, υπάρχουν αρκετοί οι οποίοι το κάνουν και για τη δουλειά τους και για άλλη αιτία, οπότε τους καλύπτει και για εμάς. Είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι απαιτείται να κάνουν αποκλειστικά το rapid μόνο για να κάνουν μάθημα οδήγησης, θεωρητικό είτε πρακτικό. Ως τώρα αυτή είναι η κατάσταση, δεν έχουμε αντιμετωπίσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα. Το κόστος φτάνει για κάποιον ο οποίος θα κάνει ένα rapid test την εβδομάδα για να πραγματοποιήσει τα μαθήματά του, γύρω στα 100 ευρώ και λίγο λιγότερο μέχρι να δώσει και την οδήγηση. Όσο αφορά για την αναμονή, η μεγαλύτερη αναμονή παρουσιάζεται στα σήματα, στα οποία και ο υποψήφιος θα πρέπει να περιμένει έως και 2,5 μήνες για να δώσει το θεωρητικό σκέλος. Στην πρακτική δεν αντιμετωπίζεται τόσο μεγάλο πρόβλημα, είναι πιο γρήγορα. Και επίσης εκεί που υπάρχει το ιδιαίτερο μεγάλο πρόβλημα είναι στις αναθεωρήσεις διπλωμάτων, οι οποίες είναι πάρα πολλές. Είναι αναθεωρήσεις που λήγουν μετά από πολλοί μήνες παρατάσεις που έχουν πάρει λόγω κορονοϊού, και είναι δύσκολο να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν από την υπηρεσία. Εκεί παρατηρείται πρόβλημα, γιατί αναγκάζεται πάρα πολλοί κόσμος είτε να βρίσκεται με λιγμένο δίπλωμα, είτε να είναι επαγγελματίας και να καθυστερεί να γίνει ανανέωση του διπλώματός του, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εργαστεί. Μέρα με την ημέρα τώρα βελτιώνεται η υγεία του 6χρονου Φώτη, που τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του κάρτη στην Πάτρα. Μετά από περίπου 15 ημέρες νοσηλείας στην μονάδα εντατικής θεραπείας, κατάφερε να μιλήσει. Και όλα δείχνουν ότι σύντομα θα επιστρέψει στο σπίτι του. Στο μεταξύ, Σωτήρη,
Εμένει η διοργάνωση του ΠΙΚ στον εξαρχής ισχυρισμό της ότι εκ μέρους της τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα και απαιτούμενα μέτρα ασφαλείας, κάποιες προδιαγραφές που τηρούνται και σε άλλους παρόμοιους αγώνες. Ωστόσο, εκ του αποτελέσματος και λόγω και του τραυματισμού του εξάχρονου, φαίνεται ότι δεν είχαν τηρηθεί αυτό. Κάτι φταίει σίγουρα, έτσι. Κάτι φταίει, ναι. Αυτό λέγαμε ναι. Από την αρχή. Ναι, έχουμε λοιπόν τη διοργανώτρια αρχή, θα λέγαμε εντός εισαγωγικών, τον διοργανωτή, το βασικό, το κεντρικό δηλαδή αυτής της εκδήλωσης, του 13ου ΠΙΚ Πάτρας, μετά από πολλές μέρες, και προκαλεί αυτό και μία εντύπωση, εξέδωσε ανακοίνωση, πέρα από αυτή την αρχική, την πολύ λιτή, την οποία είχε βγάλει αμέσως μετά το συμβάν, όπου εξ αρχής είχε αρνηθεί την οποιαδήποτε εμπλοκή και σε κάποια λάθος χειρισμό και στη λάθος εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας. Έχουμε σήμερα μία εκτενέστερη ανακοίνωση εκ μέρους του διοργανωτή, όπου βέβαια στο πρώτο μέρος απευθύνει ευχαριστίες προς το ιατρικό νοσηλευτικό προσωπικό του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών για τον αγώνα που έδωσαν και για την θετική έκβαση, την πολύ καλή έκβαση σε σχέση με την υγεία του μικρού Φώτη, και βέβαια με όλους τους υπόλοιπους που συνέδραμαν στην παροχή πρώτων βοηθειών. Πέραν αυτού, να πούμε ότι η διοργάνωση του αγώνα, οι συντελεστές τονίζουν ότι πάντα βρίσκονταν από την πρώτη στιγμή δίπλα στους γονείς, τους οποίους επαινούν για την αξιοπρέπεια και τη στοικότητα με την οποία αντιμετώπισαν το γεγονός. Και έχουμε και το τρίτο μέρος της ανακοίνωσης που αναφέρεται στις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το τροχείο ατύχημα, και που εδώ σε αυτό το σημείο δεν δέχεται καμία ευθύνη ο διοργανωτής εξ αρχής. Τονίζει ότι ο ισχυρισμός του παραμένει ο ίδιος όπως και στην αρχική ανακοίνωση, ότι έχουν ληφθεί και τηρήθηκαν όλα τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας και οι προδιαγραφές που τηρούνται σε παρόμοιους αγώνες, και δεδομένης της κατάστασης και μία απόδειξη γι' αυτόν για την διοργανώτρια είναι ότι πήγε από την πρώτη στιγμή στην αστυνομική διεύθυνση και δήλωσε το συμβάν και τέθηκε στη διάθεση των αρμόδιων αστυνομικών αρχών για την περαιτέρω έρευνα. Ωστόσο, καταλήγει στην ανακοίνωση το ΠΙΚ Πάτρας ότι είναι πολύ προώρο οποιοδήποτε να τοποθετείται επ' αυτού. Προτρέπει δηλαδή τους πάντες, τους αυτούς που είναι εκτός, να μην προβαίνουν στην ουσία σε κάποια πορίσματα και σε κάποιες διαπιστώσεις γύρω από τα μέτρα ασφάλειας, γιατί ακόμα το πόρισμα το σχετικό είναι προς επεξεργασία και αναμένεται. Αυτό είναι το η ουσία και το περιεχόμενο της ανακοίνωσης που έχει εκδώσει το ΠΙΚ Πάτρας. Εμείς να πούμε, όπως τονίσεις και εσύ από την αρχή, Έφη, ότι εκ του αποτελέσματος κάτι πρέπει να φταίει. Κάτι φταίει. Σίγουρα δεν φεύγει τόσο εύκολα ένα καρτ, εξφενδονίζεται στον αέρα, χτυπάει στις υποτιθέμενες μπάρες, οι οποίες βλέπουμε εδώ πώς διαλύονται, έτσι, και χτυπάει στη συνέχεια πάνω στο αυτό το παιδί που βρισκόταν στην απέναντι πλευρά του σειρματοπλέγματος. Έχουμε ένα παιδί, ένα τραυματία, ένα εξάχρονο, ο οποίος γλίτωσε σίγουρα τα χειρότερα, αλλά εδώ δεν πάβει να υπάρχει και ζήτημα αναζήτησης ευθυνών γύρω από το τι ακριβώς έχει συμβεί. Έχεις μιλήσει με τον δικηγόρο της οικογένειας του μικρού Φώτη? Βέβαια, γιατί η οικογένεια έχει τον τελευταίο λόγο, εκτός βέβαια από τη δικαιοσύνη που θα αναμένεται να πράξει τα δέοντα γύρω από αυτό το ζήτημα. Υπάρχει και η πλευρά της οικογένειας. Δηλαδή, δεν φτάνει το τι θα πράξει μόνο η δικαιοσύνη, αν δηλαδή θα κινήσει κάποια δίωξη εναντίον οποιοδήποτε θεωρεί ότι είναι υπεύθυνος. Υπάρχει και η οικογένεια, που θα δούμε πώς θα κινηθεί και θα αντιδράσει γύρω από αυτό το θέμα. Προς το παρόν, συνομιλώντας με τους συνηγόρους της οικογένειας, διαπιστώσαμε ότι βρίσκονται σε αναμονή της δικογραφίας, γιατί και αυτοί δεν έχουν πάρει ακόμα στα χέρια τους τη δικογραφία της υπόθεσης για να τη μελετήσουν. Ο εισαγγελέας μέχρι χθες δεν τους την είχε παραδώσει, με πρόφαση ότι ακόμα η σχετική έρευνα δεν είχε ολοκληρωθεί, η προκαταρκτική, και βέβαια προτίθενται και οι ίδιοι, όπως μας δήλωσαν, να ορίσουν έναν εκπρόσωπό τους, έναν τεχνικό σύμβουλο, όπως λέγεται σε αυτές τις περιπτώσεις, προκειμένου να εξετάσει μαζί με τον πραγματογνώμονα που θα ορίσει το δικαστήριο, η δικαστική αρχή, για να εξετάσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε αυτό το τροχαίο ατύχημα. Άρα, λοιπόν, και για το αν υπάρχουν ευθύνες. Άρα λοιπόν αναμένουν την δικογραφία. Σίγουρα αναμένουν την δικογραφία και δεύτερον να δουν τις λεπτομέρειες μαζί με τον πραγματογνώμονα για να δουν πώς θα κινηθούν και αυτοί στη συνέχεια. Εκ πρώτης όψεως να πούμε ότι η οικογένεια είναι από πάνω από την υπόθεση, την παρακολουθεί.
Δεν έχουμε δει ακόμα, δεν μας έχουν πει πώς θα κινηθούν. Σίγουρα όμως κοιτάζουν να δουν και αυτοί πώς θα κινηθεί και η δικαιοσύνη για να πράξουν για αυτά τα δέοντα. Στις δηλώσεις του πατέρα του Φώτη, τις πρώτες ημέρες όλο το ενδιαφέρον εστιαζόταν στην υγεία προφανώς, του εξάχρονου. Έτσι, λογικό είναι. Τώρα η υγεία του φαίνεται ότι βελτιώνεται μέρα με την ημέρα, έχει ξεπεράσει κάθε κίνδυνο. Σύντομα, από ό,τι μαθαίνουμε και από μας λένε οι γιατροί, ο Φώτης θα επιστρέψει στο σπίτι του και στην καθημερινότητά του. Να ευχηθούμε και εμείς να πάνε όλα καλά και στη συνέχεια λοιπόν θα δούμε πώς θα κινηθεί η οικογένεια. Αλλάζουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Δυνατότητα συμμετοχής στην έκδοση συντάξεων έχουν πλέον οι δικηγόροι σε μια προσπάθεια αποσυμπίεσης του συστήματος και της πολύχρονης αναμονής. Ωστόσο, οι αμοιβές τους δεν είναι ικανοποιητικές σε σχέση με το φόρτο εργασίας που συνεπάγεται η έκδοση της σύνταξης. Ο Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών και η Ολομέλεια έχει κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις για το θέμα αυτό, έτσι ώστε να αυξηθούν οι αμοιβές των συναδέλφων που ασχολούνται με τις συντάξεις. Για να ασχοληθεί κάποιος με αυτό το θέμα, θα πρέπει να παρακολουθήσει ειδικά σεμινάρια. Υπάρχει πάρα πολλή δουλειά, είναι πολύ μεγάλη ευθύνη και σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο κονδύλιο που υπολογίζεται από το Υπουργείο δεν ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες και στις αμοιβές που επιθυμούμε και θέλουμε για τους συναδέλφους. Κινητοποίηση των εμπόρων σήμερα νωρίς το πρωί μπροστά στα γραφεία του ΕΦΚΑ στην οδό Γούναρη. Ο λόγος δεν τους χορηγείται ασφαλιστική ενημερότητα, καθώς έπρεπε να πληρώνουν κανονικά τις εισφορές τους, ενώ ήταν κλειστά τα καταστήματα κατά τη διάρκεια της καραντίνας. Η έλλειψη ενημερότητας τους αποστερεί τη δυνατότητα άντλησης ρευστότητας από προγράμματα. Είμαστε εδώ σήμερα για μια ακόμη φορά να διαμαρτυρηθούμε για τους φόρους και τα χρέη που έχουν δημιουργηθεί και εν μέσω πανδημίας αλλά και νωρίτερα. Υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα όσον αφορά το ασφαλιστικό μας ταμείο. Από μέχρι το 2019 είχαν ρυθμιστεί όλα τα χρέη με 100 και 120 δόσεις με τον καινούριο νόμο που υπήρχε και είχαν φύγει και ένα μεγάλο κομμάτι των εισφορών και των χρωστούμενων. Από εκεί και πέρα όμως, σήμερα ζούμε σε ένα αχανές περιβάλλον που ακόμη η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Ζητάμε να ρυθμιστούν άμεσα τα χρέη της πανδημίας και να μην χαθούν οι ρυθμίσεις των προηγούμενων δόσεων, των 120 και των 100 δόσεων, γιατί όλοι οι συνάδελφοι είχαν μπορέσει και είχαν διασφαλίσει τη βιωσιμότητα αυτού του χρέους. Ζητάμε άμεση διαγραφή των χρεών που δημιουργήθηκαν μέσα στην πανδημία και ό,τι υπόλοιπα χρέη έχουν δημιουργηθεί μέχρι τώρα να διανεμηθούν σε 120 ή 240 έως και μάλλον 240 δόσεις και όλα αυτά να πάνε μόνο σε μία ρύθμιση. Δεν μπορεί ο ένας που έχει κάνει κάποια ρύθμιση και την έχασε να ξαναπηγαίνει, να κάνει, έχει μία ρύθμιση εδώ, έχει μία ρύθμιση πιο πέρα. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο έμπορος, ο μικρός έμπορος, ο έμπορος του μεροκάματου και έχει απαξιωθεί και τον πετάει το σύστημα ακόμα και εκτός από την ασφάλεια. Δηλαδή μπορεί να έχει κάποια χρέη δημιουργήσει και βλέπουμε ότι όλο αυτό μας αφήνει έξω από όλο το σύστημα είτε υγείας είτε ασφάλειας. Η Δημοτική Αρχή βρίσκεται πάντα στο πλευρό των μικρών εμπόρων, των αυταπασχολούμενων της πόλης μας. Είναι οι άνθρωποι που αγωνιούν καθημερινά και ουσιαστικά προσπαθούν να κρατηθούν όρθιοι. Ήδη αρκετά καταστήματα στην πόλη, το βλέπετε κι εσείς, έχουν βάλει λουκέτο και έπονται και τα επόμενα καταστήματα, το επόμενο διάστημα, τα οποία θα βάλουν λουκέτο, διότι δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Και στα παραλυπόμενα τώρα της καραντίνας και του κορονοϊού, με δόσεις γίνεται η επανεκκίνηση της εστίασης. Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 17.190 περίπου αιτήσεις δημόσιας δαπάνης, 166 εκατομμυρίων ευρώ από τα 330 εκατομμύρια που έχουν δεσμευτεί από το ΕΣΠΑ. Ποιος σε φταίει και τι γίνεται, Σωτήρη? Γιατί έχουμε αυτή την καθυστέρηση? Ναι, σίγουρα πρόκειται για καθυστέρηση, γιατί το πρόγραμμα τουλάχιστον δεν δικαιολογεί την ονομασία του. Επανεκκίνηση λέγεται. Δημιουργήθηκε, να θυμίσουμε, προκειμένου να στηρίξει τις επιχειρήσεις εστίασης οι οποίες έβγαιναν, θυμόμαστε, τον Μάιο από μία πολύμηνη περίοδο καραντίνας ή αυστηρών περιοριστικών μέτρων που είχαν αυτομάτως περιορίσει και τη λειτουργία των επιχειρήσεων εστίασης με ραγδαία μείωση του τζίρου, όπως θυμόμαστε. Βγήκε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα, εγκρίθηκε και θα λέγαμε και με τοπική συμβολή γύρω από το τι θα έπρεπε να δημιουργηθεί ως χρηματοδοτικό πλαίσιο. 330 εκατομμύρια ευρώ είχαν εγκριθεί τότε, θυμόμαστε, για όλες τις επιχειρήσεις εστίασης που παρουσίαζαν τουλάχιστον 30% μείωση τζίρου.
σε σχέση με το 2019, προ-κρίσης κορονοϊού δηλαδή, και αρκετές ήταν οι επιχειρήσεις που εξεδήλωσαν ενδιαφέρον. Σχεδόν 30.000 μαθαίνουμε από όλη την Ελλάδα. Βέβαια είναι μεγάλο το νούμερο, ομολογουμένως, ωστόσο μια επιχείρηση βγαίνοντας από μια καραντίνα περιμένει να μπει στο πρόγραμμα, να πάρει μια βοήθεια, γιατί το πρόγραμμα αυτό είχε σκοπό να ξεκινήσει να παίρνει υλικά, να αγοράζει υλικά, προμήθειες, να πάρει όλα αυτά τα πράγματα, να προετοιμαστεί δηλαδή για να ανοίξει. Αντί για προετοιμασία όμως φτάσαμε, μπαίνουμε στον Οκτώβριο, έχουν περάσει περίπου 4,5 μήνες σίγουρα από τότε που άνοιξε το πρόγραμμα και ακόμα μετράμε αιτήσεις, ακόμα και σήμερα. Δεν έχει δηλαδή κλείσει ακόμα ούτε το πρόγραμμα, η φάση των εγκρίσεων και των απορρίψεων. Μάλιστα. Έχουν εξεταστεί μισές αιτήσεις. Οι καθυστερήσεις είναι προφανείς. Έτσι. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι σίγουρα η διαχειριστική είναι η τοπική εταιρεία που ανέλαβε να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Είναι μια τοπική εταιρεία, καταλαβαίνουμε ότι το πεδίο δράσης της ήταν μέχρι τη Δυτική Ελλάδα, την Πελοπόννησο, άντε και τα Ιόνια, νησιά, την Ήπειρο, μέχρι εκεί. Εδώ μιλάμε όμως για έναν αριθμό που ήρθε, αιτήσεων που ήρθε από όλη την Ελλάδα. Μάλλον, από ό,τι φαίνεται, οι τοπικές δυνάμεις δεν επαρκούν για να διαχειριστούν όλο αυτόν τον όγκο των αιτήσεων. Είναι ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο σίγουρα απαιτεί περισσότερες διαδικασίες και πιο χρονοβόρες στη φάση του ελέγχου. Παρ' όλα αυτά, ο πρόεδρος του ΕΦΕΠΑΕ και ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο Πλάτων Μαρλαφέκας, μας είπε ότι γίνεται το ανθρωπίνως δυνατόν, προκειμένου να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Το παραδέχεται και ο ίδιος ότι έχει καθυστερήσει το πρόγραμμα, αλλά τουλάχιστον θα λέγαμε εμείς ότι δεν υπόσχεσαι κάτι όταν δεν μπορείς να το υλοποιήσεις έγκαιρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι σίγουρα δεν έχουν ανάγκη αυτά τα χρήματα όλες αυτές οι επιχειρήσεις. Οπωσδήποτε τα έχουν ανάγκη, γι' αυτό άλλωστε μπήκαν στο πρόγραμμα. Αλλά περίμεναν και αυτές οι επιχειρήσεις να πάρουν τα χρήματα επειδή νωρίτερα. Επειδή έχουν ανάγκη αυτές οι επιχειρήσεις τα χρήματα για να επανεκκινήσουν τις επιχειρήσεις τους, γι' αυτό μιλάμε για καθυστερήσεις. Και άλλωστε αυτή η επισήμανση που... και η έρευνα που έγινε προέκυψε από αυτή την ανάγκη και από αυτές τις διαμαρτύρες και τα παράπονα από τις ίδιες επιχειρήσεις που περίμεναν να πάρουν γρήγορα τα χρήματα. Εν τούτοις φτάνουμε στον Οκτώβριο. Δύο στοιχεία να σου δώσω μόνο για τη Δυτική Ελλάδα, γιατί το παραλείψαμε στην αρχή, δεν τα αναφέραμε. Από την περιοχή της Δυτικής Ελλάδας έχουν καταθεί 1.622 αιτήσεις από επιχειρήσεις εστίασης. Να πούμε ότι μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί μισές, 780 δηλαδή. Από αυτές τις 780 χρήματα έχουν πάρει 456, δηλαδή περίπου γύρω στο 30-40% από το σύνολο των αιτήσεων έχουν πληρωθεί μέχρι σήμερα, έτσι. Και επίσης βρίσκονται σε αναμονή 486 αιτήσεις για να εξεταστούν ακόμα και 357 έχουν απορριφθεί. Εδώ, κλείνοντας, να πούμε ότι υπάρχει ένα θετικό τουλάχιστον από αυτό και το αναγνωρίζουμε για τη διαχειριστική, είναι ότι δεν έχει κλείσει τελείως την πόρτα των απορριφθέντων, όσων έχουν απορριφθεί, γιατί πάρα πολλοί, από ό,τι μάθαμε, επιχειρηματίες είτε αμέλησαν είτε δεν έκαναν κάποια τυπικά θέματα, δεν τα ρύθμισαν σωστά. Λοιπόν, αυτοί έχουν τη δυνατότητα επανυποβολής. Όσοι δεν έχουν κάνει ένσταση, υπάρχει διαφορά μεταξύ ένσταση και επανυποβολής. Όσοι λοιπόν δεν έχουν κάνει ένσταση, μπορεί να επανυποβάλουν τα χαρτιά που είχαν ξεχάσει να υποβάλουν. Έτσι. Για να δούμε, γιατί ο καιρός τρέχει και φτάσαμε στο χειμώνα και έχουν πολύ μεγάλη ανάγκη τις χρηματοδοτήσεις αυτές. Να σε ευχαριστήσω, Σωτήρη. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Να ευχαριστήσουμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Καλό βράδυ σε όλους.